μαζί και πάλι φίλες και φίλοι, και πριν πάμε στην ανταπόκρισή μας αλλά και στην προσκεκλημένη μας, την οποία περιμένουμε, να διαβάσουμε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Παιδείας και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Καλύμνου. Θέμα: εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 διενεργούνται από 2/5 του 2018 έως και τις 18/5 του 2018. Εγγράφονται στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1 του 2012 έως και 31/12 του 2012. Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τις σχολικές μονάδες μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, η προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, το ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή και αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Μάλιστα. Λοιπόν. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουν και εγγραφές και στο φωνηπιακό σταθμό στις 10 του Μάη Νίκη. Θα έχουμε και σχετική ανακοίνωση με περισσότερες πληροφορίες να δώσουμε. Να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την κυρία Κατερίνη Εμμανουήλ, δημοτική σύμβουλο, και όχι μόνο, αλλά αυτή τη φορά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ως είναι ακόμη πρόεδρος της δημοτικής τοπικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας της Λέρου. Όμως για τις νέες εσωκομματικές εκλογές, η κυρία Εμμανουήλ, όπως σας είπαμε, έχει αποσύρει την υποψηφιότητά της. Και εμείς επικοινωνήσαμε μαζί της για να μιλήσουμε λίγο και να μας πει τους λόγους. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Εμμανουήλ. Καλησπέρα, κυρία Χαλκίτη και κυρία Ρέισι. Σωστά τα είπαμε. Για χάρη της ενότητας. Σωστά τα είπατε, λοιπόν, ναι. Για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Εγώ ανέλαβα πρόεδρος της τοπικής στη Λέρο πριν αρκετούς μήνες, όταν παραιτήθηκε ο Μανώλης ο Μαραβέλιας. Σε μια προσπάθεια τότε να βρεθεί κάποιος να αναλάβει, καθότι δεν υπήρχε άλλος, και με σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των μελών της τοπικής, ορίστηκα πρόεδρος με απόφαση όμως του γραμματέα οργανωτικού ως η πρώτη σε ψήφους από τα μέλη της τοπικής. Θέλω να πιστεύω ότι προσπάθησα να κάνω ένα άνοιγμα, να πάω την τοπική όσο, άνοιγμα προς την κοινωνία φυσικά, να πάω την τοπική όσο γίνεται πιο ψηλά στη συνείδηση του κόσμου, να προσελκύσουμε ξανά τους παλιούς νεοδημοκράτες που είχαν απομακρυνθεί από το χώρο, να προσπαθήσουμε γενικά να αλλάξουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό έγινε εφικτό και μάλιστα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό φάνηκε και από μια εκδήλωση που κάναμε ανοιχτή κομματική, η οποία είχε να γίνει 20 χρόνια στη Λέρο, ανοιχτή κομματική εκδήλωση, και μαζέψαμε 100 άτομα με μια προσπάθεια 3 και μόνο ημερών. Και με πολύ λίγα άτομα που ήταν διαθέσιμα εκείνο το συγκεκριμένο διάστημα για να βοηθήσουν. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είστε την ομάδα που είχαμε στη που είχα στη διάθεσή μου ως πρόεδρος, προσπαθήσαμε να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Είχα την αίσθηση λοιπόν ότι οι περισσότεροι, και μου το ζητούσε και ο κόσμος, να παραμείνω πρόεδρος. Έθεσα λοιπόν ξανά τον εαυτό μου έτσι στην διαδικασία των εκλογών, δεδομένου ότι ήταν κάτι που το ζητούσαν οι περισσότεροι, αν και για μένα δεν σας κρύβω ότι ήταν μία από τις πολλές υποχρεώσεις μου και δεν ήταν αυτός ο σκοπός σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό εγώ το λέω στη βάσανο. Ναι. Ήταν λοιπόν ακριβώς ο μόνος λόγος που θέλησα να βρεθώ εκεί, ήταν ακριβώς για να προσφέρω και να βοηθήσω την παράταξή μου, δεδομένου ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να είμαστε πολύ γρήγορα στην διαδρομή των εθνικών εκλογών. Οπότε θα καταλαβαίνετε ότι θα είναι και μια δύσκολη διαδρομή αυτών των τοπικών, γιατί θα πρέπει να οδηγήσουν την παράταξη σε εκλογές, και από αυτή την άποψη να είχα όλη τη διάθεση να προσφέρω και να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Τι έγινε λοιπόν και δεν... Ναι, φάνηκε κάποια στιγμή ότι υπήρχε καταρχάς ένας δεύτερος πρόεδρος υποψήφιος, που για μένα είναι απόλυτα θεμητό, και δεν ήταν κάτι ούτε που το φοβήθηκα ούτε με τρόμαξε, άλλωστε δεν με φοβίζουν ποτέ εμένα οι εκλογικές διαδικασίες, και για να είμαι και ειλικρινής, δεν θεώρησα ότι, να σας το πω και ειλικρινά, ότι κινδύνευα να χάσω. Αυτό που έγινε και άλλαξε τα δεδομένα είναι ότι
Διακινούνταν σενάρια πίσω από την πλάτη μου, ότι δήθεν κάνω μαγειρέματα για να μείνω εγώ ως η μόνη υποψήφια και να μην υπάρχει δεύτερος. Κάτι που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το θεώρησα όχι απλώς προσβλητικό, αλλά φαινόταν ότι ξεκινούσε μια διαδικασία που δεν θα κατέληγε να είναι το ζητούμενο, δηλαδή να βγούμε ενωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο αρχικός στόχος και του Προέδρου μας, να ξεκαθαρίσουν, να πάμε με νέους ανθρώπους να προετοιμαστούμε για τις εκλογές που έρχονται και να βγούμε όμως ενωμένοι και δυνατοί. Αν λοιπόν εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία άφηνα να βγει η παράταξη πληγωμένη, θα είχε χαθεί ο αρχικός μου στόχος. Και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα λόγο να είμαι εκεί. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και να βοηθήσω στην παράταξή μου και χωρίς να είμαι πρόεδρος της τοπικής. Μάλιστα. Τι να πούμε, δική σας βέβαια η απόφαση, αλλά νομίζω ότι το να ήταν και δύο υποψήφοι, όπως είπατε κι εσείς, δημοκρατικό είναι και αυτό. Δημοκρατικό είναι. Εδώ και μακριά από μένα η διάθεση να μην υπάρχει άλλος υποψήφιος. Ίσα-ίσα, ακριβώς το αντίθετο. Λέω ότι ήταν καθόλου αθεμητό η διαδικασία και ο τρόπος που προχωρούσαν αυτές τις μέρες σενάρια εις βάρος μου. Εννοείται μέλη της δημοτικής τοπικής ομάδας. Ήταν πολλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πραγματικά θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει να βγούμε ενωμένοι. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα ακόμα και για να αφήσω έτοιμη, αν θέλετε, την κατάσταση ό,τι αφορά τα έντυπα, τις διαδικασίες, τους εγκυκλίους, να ενημερωθούν ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει εκεί για να προχωρήσουν αυτές τις εκλογές. Ευχήθηκα καλή επιτυχία στο νέο πρόεδρο που έτσι και αλλιώς και εννοώ στο έργο του, γιατί πλέον είναι δεδομένο ότι θα είναι πρόεδρος, τον Τάσο Τσαχουγιαννίδη, τον οποίο θεωρώ καθόλου έτσι έτοιμο και ικανό να αναλάβει. Εγώ δεν έχω ίσα-ίσα δήλωσε ότι θα είμαι στη διάθεσή του σε οτιδήποτε χρειαστεί και θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνω απόλυτα κατανοητό σε όλους ότι εγώ το μόνο που θέλω είναι να βοηθήσω να βγει η παράταξή μας ενωμένη από αυτή τη διαδικασία και τίποτα άλλο. Ωραία, αυτό σας τιμά βέβαια, κυρία Μανουήλ. Δεν ξέρω, Νίκη, αν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις. Εμένα με κάλυψε η κυρία Μανουήλ. Θα μπορούσα να κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις, τις οποίες όμως η κυρία Μανουήλ είπε ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια και το σεβόμαστε αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι φανταστείτε, δεν έγινε και τόσο ας πούμε χαλαρό όπως σας το λέω ας πούμε τώρα. Σίγουρα και εγώ πέρασα από στάδια πραγματικά που βασανίστηκα για να το αποφασίσω. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θεωρούμε ότι κάνω εύκολα πίσω. Απλά, και όντως ειλικρινά είμαι πολύ συνοχωρημένη. Όμως για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι κάποιοι δεν πίστηκαν από την προσπάθεια που έκανα το προηγούμενο διάστημα για ένα άνοιγμα της τοπικής στην κοινωνία και φάνηκε μάλιστα ότι αυτό ενδεχομένως κάποιους και να τους ενόχλησε. Και το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα στο να πάρω αυτή την απόφαση ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι που όντως πίστευαν σε μένα και με ήθελαν να είμαι εκεί. Η δυσκολία λοιπόν ήταν πώς θα διαχειριστώ αυτούς τους ανθρώπους και να τους πείσω ότι δεν το κάνω και φεύγω και άρα δεν θα είστε κι εσείς εκεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και τέτοιες αντιδράσεις κάποιες φορές. Ίσα-ίσα. Εγώ συνεχίζω και πιστεύω και λέω σε όλους ότι πρέπει όλοι να πάμε εκεί, όλοι πρέπει να ψηφίσουμε, γιατί θα είναι προς όφελος της παράταξης και αυτός ήταν ο λόγος που ήμουν και εγώ εκεί. Εφόσον λοιπόν νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι πέρα από τη στεναχώρια των πρώτων ημερών είναι προς όφελος της παράταξης να πάμε έτσι και ότι θα βγούμε σίγουρα ενωμένοι, νομίζω ότι για μένα έχει επιτευχθεί ο στόχος και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανουήλ. Καλό, να είστε καλά. Καλή δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, έχουμε και την κυρία Κορφιά Καλωτίνα απόψε κοντά μας, γιατί το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών, είναι δερματολόγος και θα μας δώσει τα φώτα της και τις χρήσιμες συμβουλές της όσον αφορά στο θέμα του κακοήθους μελανώματος, έτσι. Να την καλωσορίσουμε, βέβαια είναι και η πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, χαίρομαι που με καλέσατε. Μάλλον το ζήτησα βασικά εγώ, γιατί ακολουθεί 7 με 11... Ήταν θέμα χρόνου, θα το ζητούσαμε εμείς. Ναι, αλλά αυτό ήταν επιβεβλημένο να γίνει τώρα, στην παρούσα χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή είμαι διαθέσιμη, αλλά για τώρα ήρθα να ενημερώσω τον κόσμο ότι 7 με 11 Μαΐου ξεκινάει η Ελληνική Εβδομάδα κατά του καρκίνου του δέρματος, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μελανώματος η Δευτέρα.
Και συνηθίζουμε κάθε χρόνο οι δερματολόγοι, όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, να καλούμε τους ανθρώπους σε δωρεάν εξέταση για τις ελιές του σώματός τους αυτή τη βδομάδα. Παίρνουν βέβαια τηλέφωνο και κλείνουν ραντεβού. Εννοείται. Και πρέπει, ειδικά οι καλύμνοι, πρέπει να το μάθουν αυτό, γιατί δεν ξέρουν τι θα πει η λέξη αυτή. Δύσκολο, δύσκολο. Τέλος πάντων, πάντως θα γίνει κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, όπου θα οριστεί και θα εξετάσουμε για τις ελιές μόνο βέβαια, και όχι για όλα τα δερματολογικά νοσήματα που μπορεί να έχουν, αυτή τη βδομάδα, και να τους δώσουμε χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα προστατευτούν από τον ήλιο και πώς θα αναγνωρίζουν μια ελιά η οποία πάει να τροποποιηθεί ή τέλος πάντων έχει κάποια σημάδια επικινδυνότητας. Ωστόσο, κάποια βασικά σημεία, ας πούμε, έτσι, που έχουν ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να τα πούμε σήμερα. Είναι ακριβώς το μελάνομα, ας πούμε. Είμαι διαθέσιμη. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάποιες φωτογραφίες. Αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει να βλέπουμε και να σχολιάζουμε. Μπορώ να πω 2-3 κουβέντες στην αρχή. Ναι, βέβαια. Και μετά και... να τις... ό,τι είναι πιο βολικό. Είναι ωραίο να υπάρχουν εικόνες, γιατί είναι πιο εντυπωσιακό και ο άλλος καταλαβαίνει αυτά που λέμε. Απλά να πω για το μελάνομα ότι είναι ένας καρκίνος του δέρματος, ένας από τους καρκίνους του δέρματος. Ευτυχώς όχι ο πιο συχνός καρκίνος του δέρματος, είναι πολύ σπάνιος, ευτυχώς. Ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ κακός. Και αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα, δίνει σχετικά νωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, συμπεριφέρεται σαν ένας καρκίνος άλλων εσωτερικών οργάνων με πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα στο θάνατο όταν δεν διαγνωστεί έγκαιρα. Βέβαια, για να μην φοβήσω, η έγκαιρη διάγνωση και η αφαίρεση του μελανόματος είναι και η αίση. Βέβαια, και είναι πολύ άδικο να γνωρίζεις τον τρόπο που μπορείς να το προλάβεις αυτό και να μην το κάνεις. Και το μελάνομα έχει έναν ενδιαφέρον, γιατί είναι, ας πούμε, ένας καρκίνος ο οποίος φαίνεται εξωτερικά, δεν είναι όπως τα εσωτερικά όργανα που δεν τα βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει και κάνουμε διάφορες διαγνωστικές εκστάσεις. Δηλαδή, είναι κάτι που θα το καταλάβουμε, θα το δούμε, κυρίως οι ίδιοι οι άνθρωποι, αλλά και εντάξει, οι εξειδικευμένοι γιατροί δερματολόγοι. Μοιάζει με τις γνωστές ελιές μας, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τη διαφοροποιούν, το διαφοροποιούν. Έχει ένα μέγεθος που είναι λίγο μεγαλύτερο από το κανονικό, δηλαδή πάνω από 5 χιλιοστά. Έχει μια διάμετρο όχι... Δεν έχει συμμετρία σε άξονα, έχει ανώμαλα όρια, μπορεί να έχει διαφορά στην κατανομή χρώματος μέσα στην ίδια τη βλάβη. Έχει μια εικόνα η οποία το διαφοροποιεί από τις άλλες ελιές, δηλαδή βλέπεις ένα σώμα, μια πλάτη που έχει διάφορες ελιές και αυτή ξεχωρίζει. Είναι το σημείο το ασχημόπαπο που λέμε και είναι αυτό που μας τραβάει την προσοχή και γι' αυτό πρέπει να ελιές που δεν τις έχουμε ξαναδεί, έχουν παρουσιαστεί τελευταία και έχουν μια ιδιαίτερη όψη ή ιδιαίτερη συμπεριφορά, έχουν κάποια φαγούρα σταθερή ή έχουν αρχίσει να αιμορραγούν και να τρέχουν αιμό, όχι επειδή τραυματιστήκανε, αλλά από μόνες τους, ναι, θα πρέπει να τρέχουμε στον δερματολόγο και να το δείχνουμε. Γιατί είπαμε, η έγκαιρη διάγνωση και η αφαίρεση αυτών, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι κακό, γιατί περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι το να μην ακουμπήσει μια ελιά είναι το σωστό, ενώ αν την ακουμπήσεις μπορεί να την εξαγριώσει και να γίνει κακιά. Όχι, οι ελιές, αν έχουν μια υποψία για κακοήθεια, θα πρέπει να αφαιρεθούν για να κάνουμε καταρχήν διάγνωση, αλλά και γιατί και η ίδια η αφαίρεση αποτελεί θεραπεία της βλάβης. Ελιές απλά που, μελανώματα που έχουν ξεφύγει και που, ας πούμε, οδήγησαν σε θάνατο, ήταν γιατί είχαν ήδη δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις στον χρόνο της διάγνωσης. Δηλαδή, ήδη όταν διαγνωστήκαν ήταν πολύ αργά. Ναι, και... Το ξέρουμε βέβαια αυτό από την ιστολογική εξέταση, ναι, όταν αναφέρουμε εκείνο το μελάνωμα, γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποιο βάθος διείσδυσης και ξέρουμε αν αυτό από την αρχή θα έχει μια επιθετική ή όχι συμπεριφορά. Οπότε για όλα το μελάνωμα δεν είναι ο μοναδικός καρκίνος δέρματος που απασχολεί γενικά τον πληθυσμό και ιδιαίτερα τον πληθυσμό της Ελλάδας που έχει πολύ πλούσια ηλιοφάνεια. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι δέρματος, απλά οι άλλοι καρκίνοι δέρματος που είναι πάρα πολύ συχνοί και βλέπουμε πολύ συχνά στον χώρο, ειδικά και της Καλλίνου, των νησιών μας γενικά, είναι καρκίνοι οι οποίοι αντιμετωπίζονται με χειρουργική βέβαια αφαίρεση τις περισσότερες φορές, χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα μακροπρόθεσμα. Δηλαδή δεν επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου τα περισσότερα από αυτά. Εκτός από πολύ παρομοιλημένες καταστάσεις. Ναι. Έχει προτιμήσει το μελάνωμα σε ηλικία, φύλο? Μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε άτομο. Εντάξει, συνήθως μπορεί να προσβάλλει και μικρές ηλικίες, δεν είναι δεν είναι απίθανο δηλαδή.
Εντάξει, προτιμά τα ανοιχτόχρωμα δέρματα, αυτά που δεν μαυρίζουν εύκολα και καίγονται εύκολα στον ήλιο, που δεν έχουν πολύ προστασία με τα μελανίνη τους, δεν μπορούν να παράγουν πολύ μελανίνη. Προσβάλλει άτομα τα οποία εκτίθεται σε πολύ κάτω από τον ήλιο και σε πρώιμες ηλικίες και σε μικρές ηλικίες. Ανοιχτόχρωμα άτομα ξανθά περισσότερο, χωρίς να σημαίνει ότι ένα μελαχρινό δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Πάντως γενικότερα όταν προστατεύεται κάποιος από την ηλιακή ακτινοβολία, δεν κινδυνεύει από το μελάνωμα. Δηλαδή, ρόλο, είναι η μόνη αιτία δηλαδή η ηλιακή ακτινοβολία? Είναι καλή ερώτηση, όχι. Όχι. Αυτό εγώ πλέον είναι. Έτσι, έχω απορροφηθεί τελείως τώρα εγώ και προσπαθώ. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, κληρονομικοί, αναζωοβιολογικοί παράγοντες. Απλά είναι ο μόνος παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Είναι ο μόνος παράγοντας δηλαδή που μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γονιδιά μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αν υπάρχει κληρονομικότητα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ανισοφιολογικούς παράγοντες ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες που υπάρχουν στη φύση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατευτούμε από την υπεριόδια ακτινοβολία, την αλόγιστη έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία, γιατί καλή είναι και αυτή, αλλά με ένα μέτρο, η οποία μπορεί να τροποποιήσει καλό ειδικύτερα σε. Να τα τροποποιήσει σε κακά. Βλέπουμε τελευταία να λένε όλο και πιο συχνά μετά από αιματολογικές εξετάσεις στον κόσμο ή μικροβιολόγοι ότι πάσχεις από έλλειψη D. Αυτό είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει μελάνωμα. Μπορεί πιο συχνά. Από ένα άκρο να πήγαμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή η υπερβολική προστασία, ας πούμε, και η υπερβολική κάλυψη και αποφυγή του ήλιου ή ο τρόπος της ζωής μας πλέον που είμαστε σε ένα γραφείο μέσα, είμαστε πιο κλειστοί και δεν είμαστε στην ύπαιθρο, να έχει οδηγήσει σε μια επαρκή σύνθεση βιταμίνης D. Γίνεται μεγάλος δώρος τώρα τελευταία. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε βρεθεί με έλλειψη βιταμίνης D. Ναι. Και εγώ έχω έλλειψη βιταμίνης D. Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό σας ρώτησα. Αλλά, η οποία δεν αποφεύγω και ιδιαίτερα τον ήλιο, αλλά δεν ξέρω αν είναι, ας πούμε, είναι μια περίοδος της μόδας που λέμε. Δηλαδή που πολύ ασχολούμαστε με τη βιταμίνη D, που μπορεί να όμως να είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι το γεγονός ότι υπερβολικά χρησιμοποιούμε κάποιες φορές αντιλιακά, δηλαδή ίσως έχουμε φτάσει σε μια άλλη άκρη, ας πούμε. Εδώ δεν έχω αποφασίσει για το κατά πόσο η χρήση των αντιλιακών έχει μειώσει τη βιταμίνη D στον οργανισμό μας. Μπορεί να είναι άλλοι παράγοντες. Πάντως δεν σημαίνει αυτό σε καμία των περιπτώσεων ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Έτσι. Και άρα δεν σημαίνει ότι όταν έχεις έλλειψη βιταμίνης D, ντε και καλά κινδυνεύεις περισσότερο από μελάνωμα. Γιατί πρέπει να εκτίθεσαι περισσότερο στον ήλιο, ας πούμε. Δεν έχει, να... Μέχρι τώρα δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω σε σχέση έλλειψη βιταμίνης D με μελάνωμα. Το μελάνωμα έχει κάποιους παράγοντες. Η αλόγιστη έκθεση στον ήλιο, ο ήλιος δηλαδή, σίγουρα συμβάλλει στη δημιουργία του μελανόματος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επομένως, δεν μπορούμε στο βωμό της έλλειψης βιταμίνης D εμείς να πάθουμε μελάνωμα, δεν το συζητάμε αυτό. Ας πάρουμε πρόσθετα βιταμίνη D. Απλά ότι κινδυνεύεις πιο εκτεθειμένος στην ακτινοβολία, θέλω να πω. Απλά στις παλιότερες εποχές ο κόσμος ήταν σε καθημερινή βάση λόγω της εργασίας του πιο συχνά εκτιθέμενος στην ηλιακή ακτινοβολία, καθημερινά με μικροποσά λοιπόν η περίοδος ακτινοβολίας, όπου και το δέρμα του γινόταν ανθεκτικό σιγά σύντο χρόνο, αλλά και είχε σύνθεση βιταμίνης D. Τώρα είμαστε όλοι πιο περιορισμένοι, εκτός από κάποιες εργασιακές ομάδες βέβαια που παίρνουν. Που είναι εκτεθειμένοι ούτως ή άλλως. Θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη μεταξύ της βιταμίνης D μεταξύ των ομάδων αυτών και των άλλων ομάδων. Εμάς που είμαστε μέσα εδώ κλεισμένοι τώρα, έτσι. Έτσι, αυτό. Μπορούσε. Η χρήση του αντιλιακού λοιπόν είναι σημαντική. Σημαντική από 6 μηνών και πάνω. Γιατί... Με δείκτη προστασίας πολύ ψηλό, απαραίτητα, όχι απαραίτητα ή και καλύτερα να επαναλαμβάνεται. Οι επαναλήψεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όχι τόσο ο δείκτης, εντάξει, ο δείκτης σε προστατεύει για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του να μην πάθεις έγκαυμα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή σου αφήνει περισσότερο χρόνο να καθίσεις στον ήλιο χωρίς να πάθεις έγκαυμα. Είναι χρονικό το θέμα. Αλλά σου δίνει και την ψευδέστηση ότι αν βάλεις 50, δεν θα πάθεις έγκαυμα και θα ξανακάνεις επανάληψη. Όταν υδρώσεις όμως και καθαρίσεις την κρεμούλα που θα βάλεις κλπ. Άρα η επανάληψη. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω τώρα, μπορούμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Τι λες, Νίκη, και να μας λέει. Δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τον Γαβρίλη. Για τον χρόνο σε ρωτώ. Λοιπόν, όχι, θα μας δώσει παραπάνω χρόνο ο Γαβρίλ, να μας δείξεις κάποιες φωτογραφίες. Υπάρχουν κάποια πρώτα. Και να μας εξηγεί συμπτώματα. Η κυρία Κορφιά. Για το μελάνωμα όχι. Είναι οπτικό το θέμα. Δηλαδή όταν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε συμπτώματα, ίσως είναι λίγο αργά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας καρκίνος δέρματος που έχει φτάσει στο σημείο να αιμορραγεί, να έχει πολύ έντονη φαγούρα,
Εντάξει, μην φοβήσουμε τον κόσμο, δεν είναι όλες οι Έλληνες που έχουν φαγούρα, δεν έχουν και μελανόματα, έτσι. Αλλά όταν φτάσει να έχει πια τέτοια εικόνα, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το μελανόμα. Μπορούμε να δούμε και να σχολιάσουμε. Εντάξει, αυτή είναι μια εικόνα που απλά δείχνει την βλάβη του ήλιου που κάνει στη γύρανση του δέρματος. Φωτογυρισμένο δέρμα. Πολύ βαθιές αμοιβές. Γιατί αν συγκρίνουμε ένα ηλικιωμένο άτομο, πώς είναι το πρόσωπο και τα χέρια που είναι εκτεθειμένα και δούμε και το σώμα από μέσα, βλέπουμε τη διαφορά. Είναι μια φωτογραφία που δεν ξέρω αν είναι τώρα είναι μέσα, γιατί αυτά δεν είναι τα. Μπορούμε να πάμε πιο κάτω για να δούμε αν είναι η κατάλληλη. Να βρούμε. Να, εδώ ας πούμε αυτός εδώ είναι ένας οδηγός που η μία του πλευρά είναι πολύ καλύτερη από την άλλη που είναι πιο γυρασμένη. Η πλευρά που είναι πολύ γυρασμένη ήταν αυτή που δεχόταν τη λαϊκή εκτρόφιλο επειδή ήταν οδηγός φορτηγού επί χρόνια. Και δείτε πόσο ο ήλιος σε εκείνη τη μεριά τον έχει κάνει να είναι πιο βλακωμένος. Αυτή είναι, δηλαδή αυτό για να δείξουμε ότι η επίδραση του ήλιου, ας πούμε, εκτός από τα κακοήδες τέλος πάντων, είναι και στο αισθητικό κομμάτι του δέρματος. Εδώ. Εδώ εντάξει, είναι ένα καρκινάκι στη μύτη, αυτό που είναι σαν πληγούλα είναι ένα καρκινάκι στη μύτη του κυρίου αυτού και στον άλλο βλέπουμε τις βαθιές αυλακώσεις, εκείνος ο κύριος ήταν πρώην ναυτικός. Μάλιστα. Γαμπρίλη, έχουμε. Εδώ είναι ένα καρκινάκι δέρματος, όχι μελάνωμα όμως, είναι δηλαδή ένα βασικοκυταρικό καρκινάκι. Τα λέμε με μια ευκολία πολύ αυτά, έτσι, γιατί ναι, δεν κινδυνεύει η ζωή του άλλου. Οπότε τα λέμε με. Θα αφαιρεθεί χειρουργικά τοπικά, με τοπική αναισθησία και θα είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Και δεν θα ξαναχρειαστεί τίποτα ξανά. Επίσης στη μύτη της γιαγιάς εδώ, ένα άκανθο κυταρικό καρκινάκι, ένας άλλος τύπος καρκίνου δέρματος. Θα αφαιρεθεί και θα είναι μια χαρά η γυναίκα. Εντάξει, λίγο η μύτη θα είναι λίγο. Θα έχει μια. Αυτό όμως είναι μελάνωμα. Αυτό είναι μελάνωμα. Είναι μια ελιά, είναι λίγο διαφορετική ελιά από τις άλλες τριγύρω. Είναι λίγο ακαμφώδης ή δεν το βλέπω καλά. Είναι λίγο φουσκωτή, είναι ασύμμετρη, είναι μαύρη, αρκετά σκούρη και γυαλίζει. Αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο του εσχημόπαπου που βλέπεις, ας πούμε, ένα πόδι που έχει πολλές ελιές. Αυτή είναι μια γυναίκα με πολλές ελιές. Και ανάμεσα σε όλα αυτά βλέπεις μια η οποία σου τραβάει το ενδιαφέρον. Αυτή λοιπόν αφαιρέθηκε και ήταν μελάνωμα, η γυναίκα ζει, είναι μια χαρά, ήταν σε αρχικό στάδιο. Και εννοείται ότι αφαίρεσε την θεραπεία της, έτσι. Επίσης μελάνωμα σε μια γυναίκα 43 χρονών, στο μπράτσο εδώ, δείτε πόσο περίεργη είναι, πόσο ιδιαίτερη είναι και σε χρώμα και σε σχήμα κτλ. Δηλαδή από την αρχή μπορεί κανείς να το διαγνώσει, ναι. Φαίνεται διαφορά αμέσως. Φαίνεται διαφορά. Καταρχήν και οι δύο ήρθαν από μόνες τους. Δεν το βρήκα εγώ γιατί ήμουν έξυπνη. Ήρθαν μόνοι τους. Αν δεν ανησυχήσει ο άλλος να επισκεφθεί το γιατρό, πώς μπορεί να το ξέρει. Αυτό είναι ένα καρκινάκι στο κάτω χείλο, ακανθοκυταρικό. Ωραία. Αυτό πρέπει να αφαιρεθεί γρήγορα. Είναι με καρκινάκι και δεν κινδυνεύει η ζωή. Αν όμως αυτό το παραμελήσει η γυναίκα αυτή, ναι, μπορεί να κάνει επιχώρες, δηλαδή μεταστάσεις σε γειτονικά όργανα. Φαίνεται κάτι σαν ναύτα. Κάπως σαν να είναι σαν πληγούλα σκληρή. Αν τώρα είχαμε δει, είναι πολύ σκληρό και είναι σαν κερατάκι. Αυτό το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Εδώ απλά τίποτα. Τα χέρια μιας γυναίκας, αγρότησες, δείτε πόσο ο ήλιος τα έχει κάνει, τα έχει γεράσει, άρα μακριά από τον ήλιο όσο γίνεται. Προφύλαξη μάλλον, όχι μακριά. Το σβέρκο ενός ανθρώπου που είναι ψαράς, δείτε το πόσο βαθιά χαρακωμένο είναι, δεν είναι το ίδιο σβέρκο με ενός δασκάλου. Δεν είναι. Να, εδώ ήταν αυτές οι δίδυμες που η μία ήταν. Εδώ είναι αυτές οι δίδυμες. Όχι, αυτό είναι το κάπνο. Πάμε στην επόμενη. Στο επόμενο, Γαβρίλη, ξανά αν μπορείς. Που είχες δείξει. Εδώ είναι δύο δίδυμες γυναίκες, οι οποίες ζήσανε σε διαφορετικά μέρη. Η μία με πολύ ηλιοφάνεια, με πολύ ηλιοφάνεια, αυτή που είναι προς τα δεξιά, όπως το βλέπω, και η άλλη σε άλλο μέρος που δεν είχε πολύ ηλιοφάνεια. Και ήταν η διαφορά της γύρανσης που κάνει ο ήλιος στο πέρασμα του χρόνου. Δράθρεστικά. Πραγματικά και αυτή είναι φοβερό. Κατάληξη. Και εδώ τι πρόβλημα αυτό υπάρχει. Είναι άσχετο. Έχει σχέση με τα ναρκωτικά. Το πώς μπορεί να τροποποιηθεί. Είναι κάτι άλλο. Ωραία. Νομίζω ότι δείξαμε αρκετές φωτογραφίες. Ευχαριστούμε, Γαβρίλη. Να μας πείτε, η θεραπεία είναι, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει θεραπεία 100% του. Όταν είναι στα αρχικά στάδια, το μελάνωμα θεραπεύεται και μόνο η αφαίρεση αποτελεί θεραπεία. Καμιά φορά κάνουμε μια ευρύτερη εκτομή, δηλαδή αφού βγάλουμε το μελάνωμα και το διαπιστώσουμε ιστολογικά, το δίδει ο παθολογνωτόμος και βγάλει διάγνωση ότι είναι αυτό, μετά γίνεται μια ευρύτερη εκτομή τοπικά, στο
στην περιοχή εκείνη. Και οι χειρουργοί μερικές φορές αφαιρούν τον λεμφαδένα εκείνον που είναι πολύ κοντά στην περιοχή εκείνη, που λέγεται φρουρός λεμφαδένας. Το αφαιρούν για πρόληψη. Και αυτό θεωρείται θεραπεία. Εντάξει, βρίσκεται υπό παρακολούθηση ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει, okay, όπως όλοι μας πρέπει μια φορά το χρόνο να εξετάζουμε τις ελιές. Αλλά δεν σημαίνει κάτι, θεωρείται θεραπεία. Τώρα, αν είναι προχωρημένο, τότε γίνεται σταδιοποίηση, δηλαδή κάνουν αξονική και βρίσκουν αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, αν έχουν ήδη υπάρξει κλινικές. Είναι συνήθως μεταστατικός. Όταν είναι προχωρημένος, ναι, και μπορεί να μην είναι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι μικροσκοπικές οι μεταστάσεις που υπάρχουν, δηλαδή να υπάρχουν καρκινικά κύτταρα διάσπαρτα, αλλά που δεν πιάνονται με τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις απεικονιστικές, δηλαδή μαγνητική αξονική, γιατί είναι μικροσκοπικά ακόμα. Αλλά δυστυχώς μπορεί να φανούν μετά από μερικά χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε περιστατικό που έφυγε από τη ζωή γιατί ήταν μελάνωμα και έφυγε μετά από 7 χρόνια. Με μεταστάσεις μετά. Πρέπει να το παραμελήσει κανείς. Ναι, πρέπει να είσαι στάν. Ναι, ναι, πάντως, μερικές φορές δεν μπορεί να αποφύγει την κατάληξη αυτό, έτσι. Εντάξει, γίνονται θεραπείες μετά, χημειοθεραπείες, ανοσολογικές θεραπείες, υπάρχει μια... Μπορεί να ακολουθηθεί δηλαδή η διαδικασία ενός εφόσον υπάρχουν μεταστάσεις, έτσι. Αν δεν υπάρχουν, πλήρη σίαση. Και φυσικά εκεί στοχεύουμε. Και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η καμπάνια κάθε χρόνο και αυτή η εβδομάδα κατά του καρκίνου του δέρματος και το κάλεσμα του πληθυσμού, ο οποίος έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γιατί έρχονται οι άνθρωποι και γιατί από μόνοι τους, όχι μόνο εκείνη τη εβδομάδα και όλο τον υπόλοιπο χρόνο, έρχονται και μας δείχνουν τις ελιές τους. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πιάσει και βρίσκουμε γύρω στο 1-2 μελανόματα το χρόνο. Αλλά και το πιο σημαντικό από. Πάλι σε αρχικό στάδιο εννοείται. Και επίσης το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι βρίσκουμε σπήλους, ελιές, όπως λέει ο κόσμος, όπου έχουν δυσπλασίες, δηλαδή έχουν κάποιες ατυπίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι αρχόμενα μελανώματα. Ακόμα δεν μπορούν να οριστούν σαν μελανώματα, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά, αλλά με τέτοιες αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν μελανώματα. Αυτά αφαιρούνται και είναι, δεν το συζητάμε τίποτα. Οπότε η πρόληψη το άπαν και σε αυτή την περίπτωση. Σε όλα. Όπως και σε όλα, έτσι. Ωραία, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει. Αυτή η εβδομάδα που ακολουθεί είναι η εβδομάδα κάτω του καρκίνου του δέρματος. Από Δευτέρα και Παρασκευή. Και μετά από ραντεβού μπορούμε να ελέγχουμε τις ελιές μας. Στη γραμματεία του νοσοκομείου. Όχι, στα ιατρικά. Στα ιδιωτικά γιατρία. Α, στα ιδιωτικά γιατρία. Τα εκάστοτε ιδιωτικά γιατρία που συμμετέχουν στην όλη ιστορία. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν ήμουν δραματολόγο νοσοκομείου, θα ήταν προφανώς, φαντάζομαι, κρατικό. Αλλά όχι. Όχι, είναι δωρεάν μεν, αλλά είναι μέσα στον χώρο του γιατρίου. Μέσα στον χώρο του γιατρίου. Ωραία. Ωραία, οπότε να ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Έτσι, σας φουγκάρει απορρόφωσα και ακούγαμε όλα. Να είστε καλά. Νομίζω πως πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.